Συνεχίζουμε λοιπόν με το EMI Content και τα εκπαιδευτικά αντικείμενα τύπου H5P.org. Θα δείξουμε τώρα το αντικείμενο ταξινόμησης εικόνων όπου πρέπει να βάλω τις εικόνες σε μια σωστή σειρά όπως βλέπετε εδώ και να ελέξω αν έχω σωστά ή λάθος. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς γίνεται αυτό. Να πάω λοιπόν στο EMI Content να κάνω ένα νέο αντικείμενο θα είναι τύπου image sequencing αυτό εδώ που βλέπετε να γράψω ένα τίτλο πρωτεύουσε. Εδώ η περιγραφή της άσκησης με οδηγίες να προσθέσω ότι είναι σωστή σειρά ανάλογα με το πληθυσμό. Και σε αυτό το είδος άσκηση απλά εισάγω εικόνες με μια, τη σωστή σειρά και βάζω και μία περιγραφή. Να βάλω λοιπόν την πρώτη εικόνα, το Λονδίνο. Να γράψω και εδώ την περιγραφή, απλά το όνομα. Το ίδιο συνεχίζω με τη δεύτερη, το Παρίσι απαρή που λέμε κιόλας λέγαμε παλιά η τρίτη εικόνα η Ρώμη εκεί που οδηγούν όλοι οι δρόμοι και για να βάλω κι άλλες εικόνες πατάω εδώ προς τίκη εικόνας και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο Και αφού έχω βάλει όλες τις εικόνες, μπορώ αν έχω κάνει λάθος να αλλάξω τη σειρά να πάω πάνω ή κάτω ή και με σύρσιμο όχι δεν δουλεύει με σύρσιμο και να αποθηκεύσω δημιουργία και μπορώ λοιπόν να δω αν το έχω κάνει σωστό να ελέξω και βλέπω τα λάθη. Μπορώ να κάνω και επανάληψη, να συνεχίσω ή να δω και τη λύση. Ποια είναι η λύση. Αυτά μπορώ να τα αριθμίσω τα κουπιά που θα εμφανίζονται, να τα αριθμίσω εδώ για αυτή την άσκηση. Αν θα εμφανίζεται η λύση, το κουμπί επανάληψη και το κουμπί συνέχεια. Ας βγάλω τη λύση. Ενημέρωση. Και έχω τελειώσει, λοιπόν, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το αντικείμενο με τους τρόπους που μπορώ στο είμαι ή με σύνδεσμο ή με ενσωμάτωση.